Νομίζω είδαμε συνοπτικά από τον Φίλιπ τα αποτελέσματα της απαντήσης των Κύπριων σε σύγκριση με τα παγκόσμια αποτελέσματα και αποτελέσματα σε αποτρόπη. Απλώ να σα πω ότι μπροστά σα, στα τραπέζια σα, υπάρχουν οι διαφάνειε τη χρησιμοποίηση ο Φίλιππος, υπάρχει η έκδοση των αποτελεσμάτων για την έρευνα ανάμεσα στου Κύπριου ΣΥΟΥ, αλλά υπάρχει και η έρευνα η παγκόσμια τη αποτύπωση, η οποία παρουσιάστηκε στο Davos τη Ελβετία πριν λίγε εβδομάδε. Και σίγουρα η Κυπριακή έρευνα θα μπει μαζί με άλλε επιμέρους έρευνα στο συνολικό πακέτο που παρουσιάζεται πάνω στο website του Διεθνούς Δικτύου της Πιταγωγησίου. Τώρα, για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, επιλέξαμε στο πάνελ να έχουμε έναν εκπρόσωπο σίγουρα του επιχειρηματικού κόσμου, του εμπορίου, της πραγματικής οικονομίας, να έχουμε έναν εκπρόσωπο του τραπεζικού τομέα, που φάνηκε και από τις απαντήσεις ότι βρίσκεται κάπως στο επίκεντρο του προβληματισμού, και τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον καθηγητή τον κ. Ζένιο, να μας δώσει την ακαδημαϊκή. Και όπως μας είπε και ο Φίλιππος, είμαστε σε επίπεδα Ελλάδας όσον αφορά την ανησυχία και την έλλειψη σιγουριάς για το μέλλον. Πού οφείλεται αυτό, να ξεκινήσουμε σε έναν πάνω. Στις συνθήκες της αγοράς. Και έχουμε κάνει εντύπωση που την έρευνα δεν είναι τόσο η διαφορά στην προοπτική της Κύπρου και συνδεσμών με την Ευρώπη, όσο η Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο, που δείχνει μια τεράστια διαφορά και είναι απότοπο της πραγματικής αποτυχίας της Ευρώπης να δει το πρόβλημα στα μάτια και να το χειριστεί έγκαιρα, όπως έκαμε η Αμερική το 2008. Στην Ευρώπη από το 2008 μέχρι σήμερα, που μας συζητούν οι ηγέτες μας το ποιες πρέπει να είναι οι μεθόδοι για να λύσουν το πρόβλημα, εδώ και τρία χρόνια συζητούν το πρόβλημα. Δυστυχώς, είμαι σίγουρος ότι ο ακαδημιακός θα συμφωνήσει μαζί μου ότι οι ηγέτες που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη να απεδείχθησαν κατώτερη των περιστάσεων. Όσον αφορά την Κύπρο, νομίζω τα πράγματα είναι τα ζούμε. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα οικονομικής δραστηριότητας, αλλά το πρόβλημα του ουσιαστικού, το κύριο κατά την άποψή μου, είναι το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας που υπάρχει στην αγορά. Ξεκινώντας από τον τραπεζικό τομέα, που είναι το κέντρο του προβληματισμού, το κέντρο του προβλήματος. Είναι το κέντρο του προβλήματος σήμερα, με όλα τα συνεπακόλουθα. Οι μικρές και μεσαίες εταιρείες, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες θα μας φέρουν την εργοδότηση, την δημιουργία νέων θέσεων και την μείωση της ενεργείας, είναι αυτές που σήμερα ζουν χωρίς το οξυγόνο της ρευστότητας. Και δεν βλέπω ότι υπάρχει κάτι στα σκαριά το οποίο θα ανατρέψει αυτό το σκηνικό. Πάντως, σε σχέση με το τραπεζικό τομέα, στην έρευνα βγαίνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πέραν του 90%. Ανησυχούν οι επιχειρηματίες για την έλλειψη δυνατότητας χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Άρα, έχει απόλυτο δίκιο. Και επίσης, προκύπτει στην ερώτηση τι θέλετε από την κυβέρνηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό απαντά σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Άρα, σίγουρα είναι στο κέντρο του προβληματισμού. Μπορεί να είναι το κέντρο του προβλήματος. Πρέπει να αντιληφθούμε το βάθος των προβλημάτων που δημιουργεί διεθνώς. Διότι το έχει πει ο σωστή παρατήρηση, ότι όταν αποδίδουμε σε ξένους είναι λάθος και το κάνουμε πολύ στην Κύπρο. Αλλά σημαντικό είναι να καταλάβουμε πού φύγει το πρόβλημα για να δούμε τι εμείς μπορούμε να κάνουμε. Και έχει σχέση με αυτό που είπε ο Πάβλο με τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους. Είναι αυτές οι μεγάλες ανισότητες μεταξύ των χωρών που έχουν καταφέρει να παράγουν για διάφορους λόγους και αυτές που καταναλύσουν. Οι Αμερικάνοι εφανήκαν ικανοί να υπάρχουν ανισότητες με την Ανατολή. Έχουν και την ψηλή τεχνολογία και έχουν και τη στρατιωτική μηχανή. Τα οποία αυτά τα συνδυάζουν με έναν τέτοιο τρόπο που οι ανισότητες δεν τους επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό, εξακολουθούν να δανείζονται. Στην Ευρώπη είμαστε στην ανεργική πλευρά της εξίσωσης σε παγκόσμια κλίμακα και μέσα στην Ευρώπη έχουμε το ίδιο πρόβλημα μεταξύ του Βορρά και του Νότου.
Και οι ηγέτες έχουν φανεί αυτή τη στιγμή ανίκανοι στο να δημιουργήσουν μια ενιαία οικονομική πολιτική. Νομίζω ότι είναι σωστά τα βήματα που κάνουν η Γερμανία και είναι και στην Ελλάδα την έτσι χρονιά αντιπάθεια αυτή τη στιγμή, μια προσπάθεια περισσότερης ολοκλήρωσης. Η δική μας η χώρα πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτή την εξίσωση που θέλουμε να βρισκόμαστε. Να βρισκόμαστε στην πλευρά των φτηνών εργατικών χεριών, όπως είναι το Μεξικό δίπλα από την Αμερική, που ψευτοπερνούν και θα ψευτοπερνούν για πολλά χρόνια. Άρα θα μπούμε και εμείς σε αυτόν τον mode ή θα μπούμε σε ένα mode το οποίο θα είναι παραγωγικό, ανταγωνιστικό. Και θέλω να πω ότι οι έρευνες, και τις πρώτες έρευνες αναφέραμε, με ανησυχούν λίγο ότι είναι εντυπώσεις. Σε ποιο βαθμό οι εντυπώσεις ανταποκρίνονται στα γεγονότα. Δυστυχώς, να σας πω ότι στο θέμα της απεσιοδοξίας για το μέλλον, δυστυχώς αυτή η κοινότητα έχει δίκιο. Διότι αν δούμε, και είχαν προειδοποιήσεις στο δίκτυο του ανταγωνιστικού έργου του Νταβός, που χαίρομαι που δικτυωθήκε μαζί, διότι το χρειαζόμαστε στη χώρα με τέτοιες μελέτες. Είμαστε 34 το 2009, στην ανταγωνιστικότητα, πέσαμε στο 40 το 10, στο 47 το 11. Διοριστένουμε προς τα πίσω. Και, και μπορούμε να εντοπίσουμε τα σημεία έλλειψη ανταγωνιστικότητα. Έχουν να κάνουν και με το ψηλό εργατικό κόστος. Είμαστε 25% η αύξηση του κόστου πιο πολύ από ότι είναι στις ευρωπαϊκές χώρες. Η παραγωγικότητα εργατικού δυναμικού είναι 80-90% τη ισχύ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα με αυτά τα δεδομένα θα καταλήξουμε τα φτηνά εργατικά, αν ακούσουμε τα κόστα, τα φτηνά εργατικά χέρια της Ευρώπης. Επομένως, το πού πηγαίνουμε νομίζω και τι αναμένουμε να βγει από την κυβέρνησή μας, είναι μια ευκαιρία τώρα. Έχουμε ως χώρα, και το έχετε πει, πολύ ψηλά επίπεδα επιχειρηματικότητας. Και capacity for innovation, το οποίο μπορεί να φαίνεται παράξενο, δεν είμαστε μια χώρα ψηλής τεχνολογίας. Αλλά οι μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις, για λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με το εκπαιδευμένο προσωπικό, έχουν μεγάλο capacity to innovate. Όμως αυτή τη στιγμή είναι μια ευκαιρία να δημιουργηθεί μια νέα δομή της οικονομίας που μπορούμε να το κάνουμε λόγω του μεγεθός μας, που να είναι στη θετική πλευρά της εξίσωσης. Το οποίο σημαίνει για τα θέματα ανάπτυξης που συζητούμε και από πού να φτιάξουμε χρήματα για ανάπτυξη. Ευρεθήκαμε σε μια δύσκολη παγίδα. Ψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, ύφεση, δεν μπορεί να βάλει χρήματα του δημοσίου, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που κάνεις είναι ευκαιρία να προβληματιστείς και η τομή της οικονομίας είναι προς την έξοδο και η τομή της οικονομίας είναι προς την αναδυόμενες και μεταφέρεις πόρους. Κάνεις ανακατανομή του πόρου. Το είχετε πει τι περιμένουμε από το κράτος. Ένα από αυτά που περιμένουμε είναι η δημιουργία υποδομών. Η δημιουργία υποδομών ανησυχώ ότι η αντίδραση που υπάρχει είναι τι έγινε παλιά, έκαναν δρόμους. Να κάνουμε και εμείς δρόμους. Μα οι δρόμοι, όταν τους έκαναν οι Αμερικάνοι τότε εποχή και από τις άλλες χώρες, παίξαν δύο ρόλους. Ο ένας ρόλος ήταν βάζουμε δημόσιο χρήμα, κινείται η οικονομία. Αυτό ήταν δευτερεύουσες σημασίες. Κυρία σημασία ήταν ότι επέρασε η εποχή της γεωργίας, πάμε στην εποχή του εμπορίου, άρα χρειαζόμαστε δρόμους. Μόνο πρέπει σήμερα να προβληματιστούμε τι είναι που χρειαζόμαστε και νομίζω κάπου έχουν αναφερθεί. Πρέπει να βρούμε τους τομείς της οικονομίας όπου δεν μπορούμε να τα αφήνουμε πλέον να γίνονται outsourced, να γίνονται στο εξωτερικό. Είχετε μιλήσει για θέματα υγείας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα και θα γίνεται μεγαλύτερη. Έχετε μιλήσει για θέματα παιδείας, μια μικρή παρένθεση στα θέματα διαφθοράς, για να χτυπήσω και λίγο την πλάτη μας σε ακαδημαϊκή. Η τελευταία στον κατάλογο της διαφθοράς ήταν η παιδεία. Και αυτό θα έχουμε σίγουρα συζητήσει το θέμα της διαφθοράς στην Κύπρο. Ένα θέμα το οποίο δεν έχει αγγιχθεί, αλλά νομίζω είναι μεγάλη πρόκληση και είναι ευκαιρία να ασκηθούν πιέσεις από αυτήν την κοινότητα, είναι ο εξυγχρονισμός του συστήματος διοίκησης των δημόσιων λογαριασμών. Που μας παίρνει και στα θέματα πώς θα στήσουμε μια εταιρεία φυσικού αερίου. Όταν ακόμη ο νόμος μας επιτρέπει στα πολιτικά κόμματα να παίρνουν δωρεές από ξένες εταιρείες. Ποιος θα διαχειριστεί το φυσικό αέριο. Επομένως, τα θέματα εξυγχρονισμού δημόσιων οργανισμών είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Μελέτες της Διεθνής Τράπεζας δείχνουν ότι εάν βελτιωθεί γύρω στο 3-5% η αποτελεσματικότητα του δημόσιου οργανισμού, σημαίνουν εξοικονομήσει 1-3% του ΑΕΠ. Έτσι με το πρόβλημα που είχε ο Υπουργός Οικονομικών που μας εξηγεί ότι το χειριστήκε σωστά στο τελευταίο. Επομένως, νομίζω ότι αυτές είναι οι
ευκαιρίες και οι προκλήσεις, τις έχετε αντίληψει. Ένα σημείο που πρέπει να επανέλθουμε, που νομίζω μας έχει διαφύγει κάτι στις απαντήσεις, είναι δεν υπάρχει ανησυχία για τα θέματα πρόσβασης σε φυσικούς πόρους. Yeah. Είμαστε πολύ, 10% είχε μπει αυτή η κοινότητα, 21% λένε στην Ευρώπη. Δεν έχουμε δραστηριοποιηθεί. Νομίζω αυτό είναι λάθος. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί δείχτες ανησυχητικοί για τη χώρα μας. Το θέμα του ηλεκτρισμού το έχετε αγγίξει, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα, όπως το θέμα επιδότησης του νερού. Καταλήξουμε πολύ περισσότερο νερό από ό,τι χρειάζεται, από ό,τι μπορούμε και το επιδοτούμε. Αυτό καταλήγεται τέλος της ημέρας κόστος και στον επιχειρηματικό κόσμο. Άρα έτσι, για να συνοψίσω ουσιαστικά, έχουμε μπροστά μας πέρα από δύο τώρα, βρίσκουμε μπροστά μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε ότι έχουν να κάνουν και με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, το διάρθρωση του δημόσιου τομέα, αλλά ίσως και τη διάρθρωση των κυπριακών επιχειρήσεων και να έρθουμε μετά στη συνέχεια στο ερώτημα. Αλλά προηγουμένως να πω στον κύριο Πλεζίδη, οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια για να χρηματοδοτηθεί ανάπτυξη πέρα του 90% ανησυχού. Και επίσης θέλουμε από το κράτος να φέρει σταθερότητα στο χρήμα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Είχα πει εγώ είναι στο κέντρο ίσως της προβληματισμού. Ο Παύλος ο Σκοδιάς είπε ότι είναι το πρόβλημα ίσως οι τράπεζες. Εκπροσωπείτε εδώ κατά κάποιον τρόπο τους τραπεζίτες, άρα τα σχόλια σας. Νομίζω για να μην πάμε χθες στο πόνι. Υπάρχει τεράστια έλλειψη ικανότητας χρηματοδότησης στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Και σε άλλες χώρες, αλλά στην Κύπρο είναι βεβαίως. Γιατί αυτό. Υπάρχουν 6 βασικοί λόγοι. 6. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι τράπεζες, τα τελευταία των καιρών των παχαιών Ελλάδων, είχαν τις 5, 6, 7, 8. Καταρχήν, νομίζω ότι οι τράπεζες για να δανείσουν πρέπει να έχουν καταθέσεις. Οι τράπεζες κυρίως δανείζουν τις καταθέσεις του κόσμου. Υπάρχει ένα intermediation που κάνουν οι τράπεζες μεταξύ των καταθετών και των δανειζόμενων. Παίρνουν καταθέσεις, τις δανείζουν. Οι κεντρικές τράπεζες για να προστατεύσουν το τραπεζικό σύστημα λένε: κοίταξε, δεν μπορείς να δανειστείς όλες τις καταθέσεις σου. Για παράδειγμα, στην Κύπρο λένε: για κάθε 100 ευρώ που έχεις κατάθεση, πρέπει 20 ευρώ να κρατάς σε ρευστά υπόλοιπα. Και τα 80 να δανείσεις. Και για κάθε 100 δολάρια που έχεις καταθέσεις, πρέπει να κρατάς τα 70 σε ρευστά υπόλοιπα και τα 30 να δανείσεις. Στην Κύπρο έχουμε αυτή τη στιγμή 70 χοντρικά, 69,3 τέλος του χρόνου δισεκατομμύρια καταθέσεις και 69 δισεκατομμύρια δάνεια. Που σημαίνει ότι οι τράπεζες εδάνησαν πέραν του ότι δικαιούνται να δανείσουν από τις καταθέσεις τους, εδάνησαν τα κεφάλαια τους, έβγαλαν ομόλογα τα οποία χρησιμοποίησαν όλα για να δανείσουν, εδανίστηκαν από άλλες τράπεζες του εξωτερικού για να δανείσουν και γενικά οι τράπεζες στην Κύπρο έχουν δανείσει περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από ό,τι τους επιτρέπουν οι καταθέσεις να δανείσουν. Και δανείσαν τον επιχειρηματικό κόσμο, δεν δανείσαν στην Κάπαρα. Και δανείσαν στην Κύπρο. Είναι τώρα κατά δάνεια της Κύπρου. Οπότε των καιρών των παχαιών Αγελάδων, 2005, 6, 7, 8, οι τράπεζες δανείζαν αλόγιστα, χωρίς να σκεφτούμαστε ότι θα λείψει κάποτε, μπορεί να λείψει η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για το δάνειο. Και έχουμε σαν τραπεζικό σύστημα δανείσει περίπου 15 δισεκατομμύρια παραπάνω από τους κανονισμούς που είπα για τις καταθέσεις μας. Δηλαδή το τι δικαιώμαστε να δανείσουμε από κάθε κατάθεση. Εκτός τούτου, ο ιδιωτικός τομέας της Κύπρου είναι υπερδανεισμένος. Ξεχάστε προς το παρόν το τι είναι το δημόσιο χρέος απέναντι στο GDP, στην Κύπρο, στην Ελλάδα κτλ. Ξεχάστε το. Ο ιδιωτικός τομέας στην Κύπρο έχει δανειστεί, να πω, 2 φορές το GDP μας. Ίσως υπάρχει θέμα στατιστικών κτλ. Αλλά σίγουρα μεταξύ 160% και 300% και 280% το GDP μας. Δηλαδή είμαστε από τους πλέον υπερδανεισμένους λαούς.